Λοιπόν, για πάμε να πούμε τα δικά μας τα σούμου. Λεονταρισμοί των Τούρκων εχθές. Γιατί μόνο ως λεονταρισμούς μπορείς να τους εκλάβεις. Τι έκαναν, έκαναν ένα αμυντιακό σόου, δηλαδή πήγε ο αρχηγός Γεθά και οι τρεις αρχηγοί των όπλων της Τουρκίας, ανέβηκαν σε μια πυραβλάκα του και πήγαν στα Ήμια Καρντάκο, όπως τα λένε οι Τούρκοι. Για μια ακόμη φορά λοιπόν θέλησαν να δείξουν ότι αυτά τα νησάκια, αυτές οι δύο μικρές βραχονησίδες, ανήκουν στην Τουρκία. Ένα θέμα που έχει λυθεί διεθνώς και από τη συνθήκη της Λοζάνης το 1932 και από τη συνθήκη ειρήνης στο Παρίσι το 1947, είναι σαφές ότι από τη στιγμή που προσαρτήθηκαν τα δωδεκάνησα από την Ιταλία στην Ελλάδα, όλα τα νησιά και οι βραχονησίδες ανήκουν στο ελληνικό κράτος. Αυτό είναι δεδομένο. Οι Τούρκοι λοιπόν, μετά την απόφαση του Αρείου Πάγου για τη μη έκδοση των 8 Τούρκων αξιωματικών που συμμετείχαν στο πραξικόπημα, άρχισαν να κλιμακώνουν τη στάση τους και έτσι αποφάσισαν να πάνε στα Ήμια. Γιατί διάλεξαν όμως τώρα, γιατί ακριβώς αύριο συμπληρώνονται 21 χρόνια από εκείνη την ημέρα, ξημερώματα ήταν, όταν οι Τούρκοι μετά από περίπου 1,5 μήνα ανακοινώσεων της Ελλάδας και της Τουρκίας, πολεμικών ανακοινώσεων εντός εισαγωγικών, σχετικά με τα Ήμια, αποφάσισαν να στείλουν Τούρκους κομμάντο να βάλουν τουρκική σημαία στα Ήμια. Τότε λοιπόν, 31 του μήνα, είχαμε αυτό το φοβερό συμβάν για μας, δηλαδή το ελικόπτερο του πολεμικού ναυτικού με τους τρεις ήρωες που κατέπεσε και είχαμε και τρία θύματα από αυτή την ιστορία. Και βεβαίως θυμόμαστε όλοι τον τότε πρωθυπουργό, τον Κώστα Σιμίτη, να ευχαριστεί από Βουλής την Αμερική, λέγοντας ευχαριστώ τους Αμερικανούς που ουσιαστικά δεν οδηγηθήκαμε στον πόλεμο. Επειδή είναι η μέρα μνήμης, ετοίμασα ένα βίντεο να θυμηθούμε τι είχε γίνει με τα Ήμια, πώς είχε γίνει ακριβώς η ιστορία με τον δήμαρχο της Καλύμνου που πήγε και κάρφωσε στην ελληνική σημαία και οι Τούρκοι πήγαν και την έβγαλαν και έβαλαν τη δικιά τους, σε μια περιοχή, επαναλαμβάνω, που μόνο για τους Τούρκους δεν έχει λυθεί το θέμα. Διεθνώς τα Ήμια δεν λέγονται Καρντάκ, είναι ελληνικά και ανήκουν στη δική μας επικράτεια. Να δούμε το θέμα, να θυμηθούμε τι είχε γίνει το 1996. Η κρίση των Ημίων κορυφώθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες της 31ης Ιανουαρίου του 1996, φέρνοντας Ελλάδα και Τουρκία στα πρόθυρα ένοπλης αντιπαράθεσης. Τα Ήμια είναι δύο μικρές ακατοίκητες βραχονησίδες μεταξύ του νησιωτικού συμπλέγματος των Δωδεκανήσων και των νοτιοδυτικών ακτών της Τουρκίας. Απέχουν 3,8 ναυτικά μίλια από την Αλικαρνασσό και 2,5 ναυτικά μίλια από την ελληνική βραχονησίδα Καλόλιμνο. Οι Τούρκοι δεν αναγνωρίζουν την παραχώρηση αυτών των νησιών στην Ελλάδα από την Ιταλία το 1947 με τη συνθήκη των Παρισίων. Ας θυμηθούμε όμως τι έγινε τότε και πώς έχασαν τη ζωή τους τρεις ηρωικοί Έλληνες αξιωματικοί του πολεμικού ναυτικού, όταν το ελικόπτερο στο οποίο επέβαιναν συνετρίβει στη θάλασσα με το δυστύχημα επισήμως να αποδίδεται σε τεχνικά αίτια. 21 χρόνια πριν, Ελλάδα και Τουρκία έφτασαν μια ανάσα από την ένοπλη σύραξη, αλλά με παρέμβαση ΝΑΤΟ και ΗΠΑ τα πνεύματα ηρέμησαν. Έμεινε άλλωστε στην ιστορία η δήλωση του τότε πρωθυπουργού Κώστα Σιμίτη στη Βουλή με το ευχαριστώ προς τους Αμερικανούς. Όλα ξεκίνησαν ανήμερα των Χριστουγέννων του 1995, όταν το τουρκικό φορτηγό πλοίο Φιγκένα Κατ προσάραξε σε αβαθή ύδατα κοντά στη μικρή Ήμια και εξέπεψε σήμα κινδύνου. Το λιμεναρχείο Καλύμνου διέθεσε ρημουλκό για να αποκολλήσει το τουρκικό πλοίο, αλλά ο πλοίαρχος αρνήθηκε, υποστηρίζοντας ότι βρισκόταν σε τουρκική περιοχή και άρα οι τουρκικές αρχές είχαν την αρμοδιότητα να του προσφέρουν βοήθεια. Για τρεις ημέρες οι δύο χώρες αντάλλαζαν πολεμικές ανακοινώσεις. Στις 28 Δεκεμβρίου, ένα πλήρως εξοπλισμένο τουρκικό μαχητικό αεροσκάφος έπεσε στα ελληνικά χωρικά ύδατα στην περιοχή της Λέσβου, ύστερα από εμπλοκή με ελληνικά μαχητικά, και ο Τούρκος πιλότος διασώθηκε με ελληνική βοήθεια. Την άλλη μέρα, το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών ανακοινώνει ότι οι βραχονησίδες Ήμια ανήκουν στην Τουρκία. Στις 25 Ιανουαρίου, ο τότε δήμαρχος Καλύμνου ύψωσε την ελληνική σημαία στα Ήμια. Δύο δημοσιογράφοι της εφημερίδας Χουριέτ πέταξαν με ελικόπτερο στις 27 Ιανουαρίου στη μικρή Ήμια, υπέστειλαν την ελληνική σημαία και ύψωσαν την τουρκική. Η όλη επιχείρηση βιντεοσκοπήθηκε και προβλήθηκε από τηλεοπτικό κανάλι. Το πρωί της Κυριακής στις 28 Ιανουαρίου, το περιπολικό του πολεμικού ναυτικού Αντωνίου κατέβασε την τουρκική σημαία και ύψωσε την ελληνική. Το βράδυ, Έλληνες βατραχάνθρωποι αποβιβάστηκαν στη μικρή Ήμια από το περιπολικό Πυρπολιτής προκειμένου να φυλάξουν τη σημαία. Το απόγευμα της 29ης Ιανουαρίου, ο πρωθυπουργός Κώστας Σιμίτης, στις προγραμματικές του δηλώσεις στη Βουλή, στέλνει μήνυμα προς την Τουρκία ότι σε οποιαδήποτε πρόκληση η Ελλάδα θα αντιδράσει άμεσα και δυναμικά. Την επόμενη μέρα, η πρωθυπουργός της Τουρκίας Τανσού Τσιλέρ δηλώνει στην τουρκική Βουλή ότι η ελληνική σημαία και ο ελληνικός στρατός θα απομακρυνθούν από τα Ήμια.
31 Ιανουαρίου, ώρα 1 και 40 τα ξημερώματα, τουρκικές ειδικές δυνάμεις αποβιβάζονται στη Μεγάλη Ήμια. Στις 5.30 της ίδιας ημέρας, ελικόπτερο του ελληνικού πολεμικού ναυτικού που απονιώθηκε από φρεγάτα για να διαπιστώσει την πληροφορία παρουσίας Τούρκων στη Βραχονησίδα, κατέπεσε και 3 μέλη του πληρώματος, ο υποπλοίαρχος Χριστόδηλος Καραθανάσης, ο υποπλοίαρχος Παναγιώτης Βλαχάκος και ο αρχικελευτής Έκτορας Γιαλοψός έχασαν τη ζωή τους. Η επίσημη θέση του πολεμικού ναυτικού είναι ότι το ελικόπτερο κατέπεσε λόγω κακοκαιρίας και απώλειας προσανατολισμού του πιλότου. Σε πολλούς όμως έχει παγιωθεί η άποψη ότι το ελικόπτερο καταρρίφθηκε από Τούρκους και ότι η αληθινή αιτία της πτώσης αποκρύφθηκε προκειμένου να λήξει η κρίση και να μην οδηγηθούν οι δύο χώρες σε γενικευμένη σύραξη. Αυτά για να μην ξεχνάμε, γιατί όντως ήταν ήρωες. Οι άνθρωποι έπεσαν υπερπίστεως πάνω στο καθήκον, πήγαν να κάνουν τη δουλειά τους και έπεσε το ελικόπτερο. Πολλοί είναι αυτοί που αμφισβητούν ακόμη και σήμερα ποιος είναι ο τρόπος και γιατί έπεσε το ελικόπτερο.